Μαζόρι, Νέα Δημοκρατία. Πάμε και την φωτογραφία του Σιούρι εκεί. Στο εκλογικό τμήμα 332, η δικαστική αντιπρόσωπος παρατηρήθηκε ότι έχει απλώσει όλα τα ψηφοδέλτια με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, της μίλησαν, δεν δεχόταν να αλλάξει τη σειρά των ψηφοδελτίων. Μιλήσαμε με το πρωτοδικείο και με την εισαγγελία, μας είπαν ότι δεν είναι νόμιμο. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να το κάνει. Ήρθε η αστυνομία και μετά από τηλεφώνημα που έκανε η ίδια, είπε ότι είναι νόμιμο, αλλά για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη διαδικασία θα αλλάξει τα ψηφοδέλτια. Θεωρώ απαράδεκτο και εντελώς μεροληπτικό αυτό που έγινε στην ημέρα των εκλογών. Παρατηρήθηκε σε άλλο εκλογικό τμήμα? Προς το παρόν δεν έχουμε καμία άλλη καταγγελία. Αυτό δηλαδή έγινε από τη δικαστική αντιπρόσωπο? Έγινε καθαρά από τη δικαστική αντιπρόσωπο, η οποία αρνιόταν να αλλάξει τη σειρά των ψηφοδελτίων και να μπαίνουν να αλλάξει τα κόμματα. Υπήρξε μια στρεβλή διαδικασία από την πλευρά της δικαστικής αντιπροσώπου ως προς την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στο 332 εκλογικό τμήμα. Δηλαδή τοποθετούσε τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και έδινε τα ψηφοδέλτια σε όλους τους ψηφοφόρους με πρώτο αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το σωστό σε όλες τις αρχαιρεσίες τόσες που έχουν γίνει είναι να πηγαίνουν τα ψηφοδέλτια να αλλάξει. Με παρέμβαση των εκλογικών αντιπροσώπων και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο πρωτοδικείο και στον έφορο των βουλευτικών εκλογών του νομού Ηλίας, το θέμα πήρε την οδό της διευθέτησής του και οι αρχαιρεσίες συνεχίζονται κανονικά. Ενημερωθήκαμε ότι στο 332 εκλογικό τμήμα του Δευτέρου Λυκείου Πύργου υπήρχε μια απαράδεκτη κατάσταση από τη δικαστική αντιπρόσωπο. Μπήκαμε μέσα στην αίθουσα και είδαμε ένα κολλάζ ψηφοδελτίων μόνο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απαράδεκτο και παραπλανητικό για τον οποιοδήποτε ψηφοφόρο ο οποίος έμπαινε στο εκλογικό τμήμα. Επανελειμμένως, όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στη διαδικασία έκαναν ένσταση προς την δικαστική αντιπρόσωπο, η οποία δεν δέχονταν καμία από εμάς. Παρέμβαση για την αλλαγή των ψηφοδελτίων. Μετά από επικοινωνία με τον έφορο της διαδικασίας, λύθηκε η παρεξήγηση και εκτιμώ ότι θα κυλήσουμε σε μια καλύτερη διαδικασία. Αλλά αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο από την πλευρά της δικαστικής αντιπροσώπου. Σήμερα έγινε ένα πρωτοφανές γεγονός. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι από τα άλλα κόμματα, υπήρξε προσπάθεια μεροληψίας υπέρ συγκεκριμένου συνδυασμού του δικαστικού αντιπροσώπου στο 332. Προσπαθήσαμε να τις εξηγήσουμε ότι κανονικά στις στίβες των ψηφοδελτίων τα κόμματα αναλλάσσονται, τα ψηφοδελτία αναλλάσσονται. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώσαμε, είχαν απλωθεί σαν σεντόνι στίβες μόνο με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θεωρήσαμε όμως απαράδεκτο. Ζητήσαμε το λόγο με ομοβγενικό τρόπο, μας υποστήριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα και παρ' όλα αυτά επέμενε δικαστική αντιπρόσωπο στο έτσι την διαδικασία. Έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες και κατόπιν παρότρησης και επιβολής από την προϊστάμενη της αρχής, από τον έφορο της ολοκληρωτικής διαδικασίας, να αλλάξει η φορά των ψηφοδελτίων. Θεωρούμε απαράδεκτο το συγκεκριμένο συμβάν, είναι προκλητικό και αυτό το καταγγέλουμε. Δεν μπορεί ένας δικαστικός αντιπρόσωπος να διαταράσει την ομαλή διαδικασία σε ένα εκλογικό τμήμα. Υπάρχει δημοκρατία και θα τη στηρίξουμε. Το ίδιο. 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 Το